Ολυμπιακός σήμερα δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βαλένθια. Προσπάθησε, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ήττα για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως ακόμα. Και μαζί μας έχουμε τον προπονητή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, Γιώργο Παντελάκη. Το σχολείο σου. Ξέραμε από την αρχή του παιχνιδιού ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλό ρόστερ. Είχαμε προετοιμαστεί για το παιχνίδι, αλλά η προετοιμασία μένει να βγει στο πάρκε. Το βασικό στοιχείο της ομάδας μας, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι η άμυνά μας. Εκεί στηριζόμαστε και εκεί έχουμε στηρίξει το παιχνίδι μας στην Ελλάδα. Το ξεκινήσαμε το παιχνίδι καλά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, όντας μπροστά 8 πόντους, αδικαιολόγητα χαλαρώσαμε στην άμυνα και αμέσως χάλασε και ο επιθετικός ρυθμός που είχαμε μέχρι τότε. Πήγαμε μπροστά στο ημίχρονο. Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για εμάς. Δεχτήκαμε 26 πόντους. Σχεδόν σε κάθε φάση αμυντική δεχόμασταν καλάθι. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να σταματήσουμε την επίθεση Βαλένθια. Εντάξει, σίγουρα είναι μια καλή ομάδα, βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα και στα τρίποντα και στα σούτ 2 πόντων. Από εκεί πέρα, στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλάξαμε λίγο την τακτική μας, ψηλώσαμε το σχήμα. Μας πήρε κάποια λεπτά να προσαρμοστούμε, όταν προσαρμοστήκαμε παίξαμε αρκετά καλά. Από εκεί πέρα προσπαθήσαμε, περάσαμε μπροστά, γύρισαμε ένα παιχνίδι 13 πόντων. Αλλά η Βαλένθια είναι μια ομάδα έμπειρη, έχει πάρα πολύ καλές αθλήτριες που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε αυτού του είδους καταστάσεις. Ήταν πιο εύστοχοι από εμάς στο τέλος, ειδικά στις ελεύθερες βολές. Εμείς χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια και 2-3 κακές επιλογές και στην άμυνα και στην επίθεση. Και μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Περιμένατε τόσο καλή επιθετικά τη Βαλένθια να φτάσει στο σκορ σε 75 πόντους, 76 πόντους? Και η αλήθεια είναι, δεν το περιμέναμε, δεν το θέλαμε. Θέλαμε να κρατήσουμε τη Βαλένθια στους 65 πόντους. Αυτό ήταν ο στόχος μας, ο αρχικός. Βέβαια ήταν μια ομάδα που σούταν με 45% τρίποντο. Είχε κοντά στο 57% δίποντο και 82% βολές. Δηλαδή μια ομάδα που σούταν πάρα πολύ καλά εκτός έδρας. Από εκεί πέρα το μπάσκετ είναι αδίκαιο άθλημα. Εμείς δεν ήμασταν αρκετά εύστοχοι στην έδρα μας. Οπότε εκεί κυρίως οφείλεται το αποτέλεσμα. Τι ήταν αυτό που είπατε στις παίχτριες με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, που ουσιαστικά θα έπρεπε να τα δώσετε όλα? Είχατε στο πίσω μέρος τη διαφορά, ας πούμε? Το σκεφτόσασταν? Όχι, τη διαφορά δεν σκεφτόμουν. Η ομάδα μας ήθελε νίκη με ένα πόντο σήμερα. Δεν είχαμε στο μυαλό μας να κερδίσουμε 11-12 πόντους. Αυτό θέλαμε. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Από εκεί πέρα, αυτό που είπα στις παίχτριες. Να ενεργοποιηθούν. Εγώ ήθελα αθλήτριες μέσα που θα είναι έτοιμες για να κερδίσουν το παιχνίδι και όχι απλά να παίζουν. Γιατί στο δεύτερο δεκάλεπτο και εκεί που μειώθηκε η διαφορά, οι παίχτριες μου φάνηκαν διστακτικές στην επίθεση. Είχαμε ξεμαρκάρει στα σουτ που συνήθως τα παίρνουμε και χωρίς λόγο ψάξαμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και μοιραία κάναμε 6 συνεχόμενα λάθη στην επίθεσή μας επειδή ήμασταν διστακτικοί στα σουτ. Από εκεί πέρα. Μπήκαν μέσα, παλέψανε, δείξαν χαρακτήρα φυσικά, αλλά αυτό δεν έφτανε. Ένα παιχνίδι παίζεται 40 λεπτά και φυσικά δεν μπορείς να πας με μια διαφορά πίσω και να, με την ψυχή στο στόμα να κερδίσεις το παιχνίδι. Και τώρα η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό και την τελευταία αγωνιστική για το EuroCup. Η επόμενη μέρα είναι αύριο. Μαζευόμαστε, η ομάδα δεν έχει ρεπό, συνεχίζει την προετοιμασία της. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και το Σάββατο για το πρωτάθλημα και από εκεί πέρα και την Πέμπτη. Στην Ουγγαρία. Θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε στην Ουγγαρία. Να πάρουμε ένα καλό πλασάρισμα. Η ομάδα μας θα παίξει έναν παραπάνω γύρο και θα ευελπιστούμε να είμαστε αυτοί που πρέπει για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση από μένα. Σου είδαμε στα τελευταία λεπτά ότι η ομάδα μπορούσε να βάλει τρίποντο, να πάει για τον τρίποντο. Γιατί προτίμησε να πάει μέσα για 2 πόντους και όχι για 3. Όταν η ομάδα μας είχε 50 δευτερόλεπτα επίθεση, ήμασταν πίσω 3 πόντους. Επιλέξαμε να κάνουμε 2 επιθέσεις. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις η αντίπαλη άμυνα περιμένει το τρίποντο και χαλαρώνει μέσα στο καλάθι. Επιλέξαμε να πάμε στους 2 πόντους, να παίξουμε την άμυνα και να ξαναπάμε μετά να πάρουμε την νίκη. Ήταν δηλαδή ένα παιχνίδι, ξέρεις, όταν τα 50 δευτερόλεπτα είναι αρκετά στο μπάσκετ. Μπορείς να κάνει μια ομάδα μπορεί να κάνει 2, 3, 4 επιθέσεις, εξαρτάται πώς σταματά το χρόνο. Από εκεί πέρα. Οι επιλογές είναι αυτές που μας δικαιώνουν, δεν μας δικαιώνουν. Περάσαμε μπροστά. Εν τέλει κάναμε ένα χαζό φάουλ στο κέντρο
την ώρα που είμαστε μπροστά και πρέπει να παίξουμε μια καθαρή άμυνα εκεί πέρα. Και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Θεωρείτε ότι στήχησε αυτή η επιλογή? Αυτή η επιλογή. Κοίτα, όταν πάμε στην τελευταία φάση ή στις τελευταίες φάσεις, μπορείς να πεις ότι στοιχίζει, κάτι δεν στοιχίζει. Μας έχει στοιχίσει ένα ολόκληρο τρίτο δεκάλεπτο και μας έχει στοιχίσει ένα συνεχόμενο εξάλεπτο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δηλαδή, μας έχουν στοιχίσει τα 16 λεπτά. Όταν πάει εκεί το παιχνίδι, είναι ρουλέτα. Ή θα κερδίσει, θα χάσει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.